Τα 30 χρόνια της γιορτάζει η εταιρεία Vicos, μια πορεία διαρκώς ανωδική, συνεχώς ανοίγοντας νέους ορίζοντες, κινούμενοι σε νέες ροές. Η εταιρεία άνοιξε νέα γραμμή παραγωγής στο Καλπάκι, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζει νέες συσκευασίες στα αναψυκτικά της, με γυαλί και αλουμίνιο, υλικά ανακυκλώσιμα, φιλικά στο περιβάλλον. Με σύνθημα «Δύναμή μας, η ανάπτυξή μας» ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής η παρουσίαση από την οικογένεια Σεπετά όλων όσων έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και όλα όσα θα γίνουν καθώς η εταιρεία μεγαλώνει με νέα μονάδα παραγωγής στο Καλπάκι. Ο διευθυντής άνοιξε την εκδήλωση μιλώντας για την ηγετική θέση της εταιρείας στη διάρκεια της παρουσίασης των όσων έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και τη νέα μονάδα. Η παρουσίαση ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο που ουσιαστικά παρουσίαζε την αρχή αλλά και την μεγαλειώδη συνέχεια της εταιρείας Vicos. Με την ευκαιρία λοιπόν της δημιουργίας του νέου βιομηχανοστασίου στο Καρπάκι και την συγκυρία της 30ης επετείου λειτουργίας της, μας υποδέχεται και μας φιλοξενεί εδώ, στον τόπο που ξεκίνησαν όλα, στα Ιωάννα. Η σημερινή εκδήλωση είναι η επιτομή αυτού που λέμε interlingual communication, δηλαδή μια επικοινωνία που συνδυάζει το intelligence και emotionality. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Πέτρος Σεπετάς, φανερά συγκινημένος, μίλησε για το ξεκίνημα, την πρώτη σκέψη, την αρχή, τις δυσκολίες, την επιτυχία. Επίμονος και σταθερός ξεκίνησε το εγχείρημα που στην πορεία εξελίχθηκε σε μια κορυφαία ελληνική επιχείρηση με 5 υπερσύγχρονα εργοστάσια και 449 εργαζόμενους. Θυμάμαι πριν από 30 χρόνια, μάλλον λίγο πιο πριν από 30 χρόνια, αποφάσισα μαζί με τη σύζυγό μου, την κυρία Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Βασιζόμουν σε μια εμπειρία που είχα 4 ετών σε μια ανάλογη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην Άρτα. Αποφασίσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ίδρυση στην περίπτωση αυτή τη επιχείρηση και θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα βρει κάποιο τέλεχο μεγάλη πολιτική και μου λέει: «Καλά, πού πας, μου λέει εσύ, να τα βάλεις με την Πέψη που ήταν το νούμερο ένα νερό τότε». Έλα, δεν πειράζει, θα προσπαθήσω. Πάντα υπάρχουν οι δυνατότητες με την κατάλληλη δουλειά να προχωρήσεις και να εξελιχθείς. Έτσι προχωρήσαμε 30 χρόνια σε μια πολύ δύσκολη περιοχή εδώ στα Γιάννενα, η οποία θυμάμαι που ταξίδια να κάνω στην Αθήνα ήθελα 6 ώρες, άλλες 6-7 ώρες να πάω στην Θεσσαλονίκη. Ναι, εγώ, ένας άλλος οδηγός θα μπορούσε να πάει σε 10 ώρες. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολα όντως τα πράγματα. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Για όλους μας είναι εύκολα και για τα παιδιά μου, τα οποία είναι η νέα γενιά πλέον που έρχεται μέσα στην εταιρεία. Δεν είμαι εγώ και η κυρία Θεοχάρη τώρα. Είναι ο Κωνσταντίνος, ο Ριγίνος και ο Παύλος, οι οποίοι και αυτοί συνεισφέρουν και αναλαμβάνουν κρίσιμους τομείς στην εταιρεία και συνεισφέρουν με τις ιδέες τους στον εξυγχρονισμό, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Και από τη στιγμή που έχουμε φτάσει να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ποτών στην Ελλάδα, μετά την 3Ε, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να εντρώσουμε αυτή τη θέση μας μαζί με τα καινούργια προϊόντα τα οποία θα βάλουμε στο Καλπάκι. Και ήθελα να κάνω μια αναφορά στο Δήμαρχο Ογονίου. Όταν ξεκινήσαμε το εργοστάσιο εκεί την περιοχή που είναι εγκατεστημένη η εγκατάσταση που βγάζει το νερό με τσικέλι και τα αναψυκτικά στα Βίκος, είχαμε ζητήσει τότε από τον Δήμαρχο να μας παραχωρήσει αυτή την έκθεση. Ήταν τεράστιες οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία γιατί να παραχωρήσει μία έκθεση η οποία ήταν βοσκούσαν 200 πρόβατα κατά περιόδους. Είχε τεράστιες αντιδράσεις
από το χωριό και γενικότερα, αλλά δεν ενέδωσε. Έτσι, μας παραχώρησε το, μετά από διαγωνισμό την έκταση, η οποία ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 60 στράματα. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 110. Και θυμάμαι ότι το τίμημα ήταν 50.000 ευρώ. Σήμερα ο Δήμος παίρνει από την εταιρεία μας 200.000 ευρώ το χρόνο από την άδεια εμπορίας του νερού και μπορώ να πω ότι είμαστε και από τις λίγες εταιρείες που καταβάλουμε αυτό το ποσό. Πολλές άλλες εταιρείες δεν ξέρω κατά πόσο. Βέβαια, στα Γιάννενα είναι δίνουμε και στο Δήμο Ιαννίνων το ίδιο ποσό περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο, όπως και η άλλη εταιρεία στα ίδια νούμερα περίπου γίνεται η Χίτος και ελπίζουμε σε όλη την Ελλάδα όλοι να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά στους Δήμους. Αυτό που σας λέω είναι σημαντικό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας της εταιρείας που είναι μοχλός ανάπτυξης. Ο Δήμαρχος Κώστας Καψάλης θυμήθηκε την αρχή, το ξεκίνημα και εξήγησε πως η απόφασή του συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες που έχει λάβει για την περιοχή του Πογονίου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο οικογενειακό κλίμα. Και εμένα πραγματικά με χαροποιούν αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτές οι εκδηλώσεις. Σε φεύγουν από το κανονικό. Τότε που ως νέος Δήμαρχος εκλέχθηκα το 1998, η αγωνία μου ήταν να προσφέρω θετικά προς τον τόπο. Η πρώτη δουλειά που κάναμε, επειδή βλέπαμε ότι υπάρχει ένα πλούσιο ιδιάκτημα κοινωνικό, σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ, με δρέμη στην Τρέλεζα, κάναμε μια υδρολογική μελέτη για να δούμε τα αποθέματα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και τα αποθέματα ήταν ενθαρρυντικά. Ακολούθησε η νέα γενιά. Ο Κωνσταντίνος Επεντάς επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των στοιχείων που δείχνουν τη συνεχή άνοδο της επιχείρησης. Έχουμε, είπε, επενδύσεις 47 εκατομμυρίων, τεράστιο νούμερο και προέρχεται από την προτίμηση που δείχνουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην εταιρεία Βίκος. Το νέο εργοστάσιο, μέσα στο εργοστάσιο, όπως χαρακτηριστικά είπε, ήταν επένδυση της τάξης των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί υπάρχουν δύο μηχανές για συσκευασίες premium, γυαλί και αλουμίνιο. Ενώ εξήγησε με οικονομικά στοιχεία την συνεχιζόμενη αυξητική πορεία της εταιρείας, κάνοντας αναφορά τόσο στο νερό όσο και στα αναψυκτικά. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε και στους σχεδιασμούς, δίνοντας έμφαση στις αξίες της εταιρείας για συνεισφορά και αλληλεγγύη. Είμαστε μια ελληνική οικογένεια εδώ από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, μια πενταμελής οικογένεια και εγώ τυχαίνει να είμαι ο πρώτος από τη δεύτερη γενιά και έχω το ρόλο της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Όπως είπε ο πατέρας, πριν από 30 χρόνια ξεκινήσαμε και φτιάξαμε ένα κολοσσό για εμάς. Μας έχουν ενθουσιάσει, είμαστε πλέον και οι τρεις εδώ, πίσω στην Ήπειρο και προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, ώστε να φανούμε ατάξη των προσδοκιών και να τα πάμε ακόμα παραπέρα. Σήμερα, φέτος, γιορτάζουμε 30 χρόνια. Ο Ρεγίνος Επετάς έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα. Στην εταιρεία είπε προσπαθούμε να ασχολούμαστε όλοι μας. Εγώ ασχολούμαι με την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Πέτρος Επετάς και η Ελένη Θεοχάρη έχτισαν σχέσεις που είναι μεγάλη κληρονομιά για εμάς που είμαστε η επόμενη γενιά. Με τόλμη και με διορατικότητα. Πίστεψαν και πιστεύουν στο όραμα και θα συνεχίσουμε σαν οικογένεια να επενδύουμε στην Ήπειρο γιατί είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Η Βίκος ήταν εξ αρχής μια κοινωνικά ευαίσθητη εταιρεία. Επειδή οι ιδρυτές της πίστευαν και συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία. Ότι η επιτυχία δεν είναι μια ατομική προσπάθεια, αλλά ένα συλλογικό επιτεύγμα. Από την πρώτη στιγμή, κυρία Θεοχάρη και κύριος Πετάς, υπηρέτησαν πιστά το όραμά τους, με πάθος, με συνέπεια και αξιοπιστία.
Έτσι έκτισαν σχέσεις ειλικρινής με προμηθευτές και πελάτες, επενδύοντας στην ποιότητα, στην ελληνικότητα και στις σταθερές αρχές και αξίες τους. Ο Παύλος Επετάς παρουσίασε και εκείνος όσα σχεδιάζουν και μίλησε για τη σπουδαία επένδυση που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της εταιρείας Vicos εντός και εκτός συνόρων. Όλες οι εταιρείες πρέπει να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι η περίοδος στην οποία έχουμε μπει είναι μια περίοδος όπου όλες οι εταιρείες θα πρέπει σταδιακά να εξελίσσονται σε εταιρείες τεχνολογίας πρωτίστως, ανεξάρτητα από το εθνικό τους αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να συλλέγουν, να μετρούν και να αναλύουν δεδομένα από όλα τα αντικείμενα, όλα τα αντικείμενα της που έχουν, από όλο το φάσμα τους, από το πιο μεγάλο έως και το πιο μικρό. Από την απόδοση μιας παραγωγικής μονάδας και τις πωλήσεις, μέχρι το μεταφορικό τους έργο, τα logistics, ακόμα και την ενέργεια, την κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο, σε μια εγκατάσταση, σε ένα γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τίποτα δεν κλείνει, ο κύκλος συνεχίζεται, είπε η συνιδρύτρια της εταιρείας Vicos, κυρία Θεοχάρη, που ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στις αρχές και στις αξίες και συνδέει το χθες με το σήμερα. Οι αρχές και οι αξίες έδωσαν την όθηση, είπε χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτές στηριχτήκαμε και επιχειρήσαμε τα άλματά μας. Τα άλματα είναι εμφανή, αλλά οι βάσεις και οι υποδομές είναι αθέατες. Μια ελληνική εταιρεία με σεβασμό στον καταναλωτή, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία, κατέληξε. Είναι οι αρχές και οι αξίες που έδωσαν την όθηση στη διαμόρφωση της αρχικής μας ιδέας, αλλά και μας στήριξαν στην υλοποίησή της, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που υπήρξαν. Πάνω σε αυτές στηριχθήκαμε και αναπτυχθήκαμε σαν εταιρεία σταδιακά και σταθερά, χτίζοντας και ενισχύοντας συνεχώς τις βάσεις μας και επιχειρώντας τα άλματά μας με εφαρτήριο αυτές ακριβώς τις βάσεις. Τα άλματα, εγχειρήματα, επιχειρήματα είναι εμφανή πάντα, αλλά οι βάσεις, οι υποδομές είναι αθέατες και είναι αποτέλεσμα πάντα μακροχρόνιας και συστηματικής εργασίας.